Καλημέρα. Έτσι. Και τον ευχαριστούμε που είναι τόσο πρωί μαζί μας. Καλή σας μέρα. Και καλό μήνα. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Να μεταφέρω το αίτημα της εκπομπής πρώτα. Ναι. Το διατυπώσαμε στην αρχή, αλλά δεν μας βλέπατε. Ήταν 6 ώρα το πρωί. Να μετανομαστεί ένας δρόμος Θεσσαλονίκης, η οδός Λία Χριστάρα. Επειδή είναι η αγαπημένη μας ρεπόρτερ των συνδέσεων, της υποσχεθήκαμε ότι θα μεταφέρουμε αυτό το αίτημα. Και μας είπατε χαρά. Πολύ ευχαρίστως να το δεχτώ και πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Εγώ είχα άλλο αίτημα να έρθουμε στην εορταστή όταν κάνατε στολίσατε, αλλά δεν το παίρνει στα σοβαρά εσύ. Άρα πώς θα το προωθήσω εγώ στον Δήμαρχο. Να ρωτήσουμε και αυτό πριν πάμε στο θέμα της καθαριότητας. Γιατί έχετε λοιπόν μια πολύ μεγάλη πόλη και που σημαίνει και πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος για να στολιστεί στα διάφορα σημεία, στα λαμπάκια κλπ. Τι θα κάνετε φέτος? Το έχουμε δηλώσει από την αρχή του προγραμματισμού μας. Βάλαμε σαν κυρίαρχο στόχο, από τη μια πλευρά βέβαια η πόλη είναι λαμπερή, να είναι φωτεινή. Ήδη έχει στολιστεί η πόλη. 7 του μηνός έχουμε το άναμα του δέντρου με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Αλλά αξιοποιήσαμε από τη μια πλευρά την τεχνολογία, λαμπτήρες LED. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, ο φωτισμός θα σβήνει μία η ώρα το βράδυ, δεν θα είναι όλο το βράδυ ανοιχτό. Έτσι, αποσκοπούμε να κάνουμε μία μείωση του κόστους της ενέργειας κατά 58% σε σχέση με πέρσι, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μικρή κατανάλωση. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαχλιμπίτζο, δεν μπορεί να μην στολιστεί, δεν μπορεί να μην δώσουμε χαμόγελο στους πολίτες, στους επισκέπτες. Θα είναι μια όμορφη γιορταστική περίοδος, τα Χριστούγεννα θα είναι λαμπερά. Θα είναι χαρούμενα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ο Δήμος έλαβε κάθε μέρημνα, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε κάθε γειτονιά της, να υπάρχει χαρά, θα υπάρχει χριστουγεννιάτικη αγορά. Ανάβει φωτισμός μόλις βραδιάσει και θα σβήνει ο φωτισμός εορταστικός, πάντα μιλάμε, μία μετά τα μεσάνυχτα. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Ήδη βλέπετε κάποια πλάνα, βλέπουμε κάποια πλάνα που ο στολισμός αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Βλέπουμε το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι και τις 7 του μηνός που θα γίνει το άναμα, μια, όπως σας είπα, μεγάλη συναυλία και με πολλά events που θα έχει κάθε μέρα και με μια αγορά, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματικά όλη αυτή την τελευταία περίοδο γνωρίζει μια άνθηση, όλοι οι μήνες, η φθινοπορεινή μετά το καλοκαίρι, με μια πολύ πετυχημένη τουριστική περίοδο. Ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος με δράσεις, με events. Μάλιστα. Ήταν μήνες πραγματικής άνθησης και χαμόγελου στην πόλη μας. Πάμε τώρα λοιπόν αυτή την εικόνα, παραλίγο να τη χαλάσουν τα σκουπίδια τα οποία είχαν μαζευτεί. Βεβαίως οι εργαζόμενοι γύρισαν κανονικά στις θέσεις τους. Όμως λένε κάποια πράγματα, κύριε Δήμαρχε, και υποθέτω ότι θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Και ότι υπάρχουν κάποια χρήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Και ότι είναι ένα σκληρό επάγγελμα αυτό που κάνουν. Και ζητούν λοιπόν έτσι με έναν τρόπο αποκατάστασή τους. Ναι, κυρία Βίδου, ακριβώς αυτό που είπατε, το τόσο ωραίο κλίμα, το κλίμα της χαράς, το κλίμα της άνθησης, το κλίμα των επενδύσεων. Προσπάθησαν κάποιοι να το χαλάσουν και πραγματικά λέω έτσι. Κάποιοι ίσως προσπάθησαν, να το πω και λίγο αυστηρά, να δημιουργήσουν και ένα μπάχαλο στην πόλη. Γιατί όλα αυτά τα αιτήματα έχουν λυθεί. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμενους ότι και κάποια χρήματα τα οποία αφορούσαν μέσα ατομικής προστασίας παλαιότερων ετών να τους τα δώσουμε. Και ένας τεράστιος διαγωνισμός 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολοκληρωθεί και κάποια μέσα ατομικής προστασίας θα αρχίζουν να δίνονται τις επόμενες μέρες. Όπως επίσης και οποιαδήποτε εργασία γίνει, γιορτές, Κυριακές, οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται ακριβώς όπως προβλέπει ο νόμος. Είμαι πάντα κοντά στους εργαζόμενους. Καταλαβαίνω ειδικά στο κομμάτι της καθαριότητας, ειδικά κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που φυσάει και που έχει και βροχή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν όλα αυτά τα μέσα για να νιώθουν ασφαλείς. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς και να αμείβονται έτσι ακριβώς όπως πρέπει και πάντα στην ώρα τους. Αλλά ξέρετε, αυτές οι ιστορίες. Παρακαλώ. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αυτοί υπάρχουν και αυτοί που είναι στο γραφείο, υπάρχουν και αυτοί που είναι στους δρόμους. Πάμε σε αυτούς που είναι στους δρόμους. Υπάρχει κάποιος ο οποίος βγαίνει στους δρόμους Θεσσαλονίκης, δημοτικός υπάλληλος, χωρίς να έχει τη μάσκα, τα γάντια, το οποιοδήποτε μέσο ατομικής προστασίας?
προφανώς δεν βγαίνει χωρίς τα μέσα ατομικής προστασίας. Άλλωστε, να πούμε και στους τηλεθεατές μας, μέσα ατομικής προστασίας κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι είναι. Είναι, όπως είπατε, τα γάντια, είναι οι γαλότσες, είναι τα διάβροχα, είναι τα γυαλιά προστασίας για αυτούς που μπορεί να έρθουν επαφή με κάποια υγρά ή με κάποια αέρια. Όλα αυτά οφείλει ο Δήμος, οφείλει κάθε εργοδότης να τα παρέχει στους εργαζόμενους όταν βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Και βέβαια το κάνει. Τα βασικά αυτά είδη εργασίας, είδη ατομικής προστασίας υπάρχουν. Αλλά από εκεί μετά ο νόμος, ξέρετε, προβλέπει και κάποια άλλα, μέχρι και μπουφάν, μέχρι και ειδικά ειδικές γαλότσες για κάποιες κατηγορίες. Είτε στο πράσινο, δεν είναι μόνο στην καθαριότητα, κύριε Παπαχλημίντζο, είναι το πράσινο, είναι η οδοποιία. Είναι πολύ εργαζόμενοι. Όλα αυτά, ναι, αυτά τα διεκδικούσαν από ένα Δήμο ο οποίος ήδη τα προμηθεύεται. Αλλά ξέρετε, η ιστορία με τις αποχές, όπως ονομάστηκε αυτή, ή με τις απεργίες στην καθαριότητα, έχουν μακρινό παρελθόν. Ξέρετε, πολλές φορές και στο Δήμο Θεσσαλονίκη και σε πολλούς άλλους Δήμους, χρησιμοποιείται αυτό σαν ένα μέσο πίεσης απέναντι στη διοίκηση, δεν ξέρω απέναντι σε ποιον, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κακή εικόνα στην πόλη. Εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω σε θέματα για τα οποία όχι έχουμε δεσμευτεί, ουσιαστικά έχουν προχωρήσει. Ουσιαστικά είναι έργα τα οποία ή προμήθειες οι οποίες ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες. Κάποιοι κρατάνε σε ομοιρία την πόλη. Η εικόνα της στην πόλη μας ήταν άσχημη τις προηγούμενες μέρες. Και πραγματικά έδειξα ότι ο Δήμαρχος, η διοίκηση πρέπει να φωτίζουν για την ευημερία της πόλης και αυτή ακριβώς η εικόνα είναι σήμερα στην πόλη μας. Η πόλη πλέον έχει καθαρίσει, καθαρίζει και μαζί με τους εργαζόμενους προφανώς και μαζί με κάθε άνθρωπο της δουλειάς στην πόλη μας θα φωτίσουμε έτσι αυτή η Θεσσαλονίκη την οποία ονειρευόμαστε και η οποία μέρα με τη μέρα διαμορφώνεται να είναι μια πραγματικότητα. Μακάρι, τέλος καλό, όλα καλά. Όχι επειδή είμαστε στην εορταστική περίοδο, αλλά όντως και οφείλουμε να είμαστε σωστοί και συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους που μας καθαρίζουν, μας φροντίζουν. Και εκεί βεβαίως αντιστοίχως. Να σας πω, κυρία Βίδο, ότι αυτές οι αποφάσεις είχαν πάρθει από μια γενική συνέλευση από 124 ανθρώπους. Για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Σε σύνολο 2.300 εργαζομένων. Ναι, καταλάβω. Γιατί ξέρετε, περιγράφουμε ένα πρόβλημα το οποίο εγώ πρώτος θέλω να έχει λυθεί. Ναι. Ξέρετε, καμιά φορά η γραφειοκρατία που έχουν όλες αυτές τις διαδικασίες, καθυστερεί. Εγώ αυτά μέσα είχα ξεκινήσει διαδικασία από το 2021. Θέλετε πανδημία, θέλετε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Ολοκληρώθηκε φέτος, τέλος του 2022. Αλλά τελικά την απόφαση για να έχουμε τα σκουπίδια στους κάδους. Και έξω από τους κάδους και όχι εκεί που πρέπει να είναι, την πήραν 124 εργαζόμενοι σε σύνολο 2.300. Ξέρετε, αυτές είναι κάποιες τακτικές από παλιά αμφιθέατρα, από παλιές άλλες διαδικασίες, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν εικόνα στις πόλεις μας του 21ου αιώνα, στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά εξελίσσεται και πάει εκεί που τις αξίζει. Υπήρχε λόγος που το λέγαμε αποχή και όχι απεργία? Δεν υπάρχει αποχή, κυρία Βίλου. Ακριβώς. Ναι, αποχή. Γιατί ήταν ένα τρίκ συνδικαλιστικό, έτσι ώστε αυτοί που κάναν αποχή να πληρώνονται κιόλας. Δηλαδή να μην εργάζονται και να πληρώνονται. Πάντως και με αυτό να κλείσουμε και αυτά καταλαβαίνετε, δεν τα έφτιαξα εγώ. Είναι άσχημα πράγματα, τα οποία δεν ταιριάζουν πραγματικά σε ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε το μέλλον και την ευημερία της πόλης. Το λέω για τρίτη φορά τη λέξη ευημερία. Ανήκουν απλώς σε ανθρώπους που θέλουν να δημιουργούν προβλήματα. Ελπίζω ότι αυτά όλα είναι στο παρελθόν και ότι η Θεσσαλονίκη κοιτάζει από αύριο την εορταστική περίοδο και το 2023 με μεγάλη αισιοδοξία. Εγώ θέλω να πω σύντομα για να κλείσουμε. Πάντως, πέρα από αυτούς τους 100-123, πώς ήταν. Συνολικά, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, το είδα σε μια δημοσκόπηση που δημοσίευσε η Μακεδονία της Κυριακής, αξιολογούν ψηλά την καθαριότητα ως ένα από τα ζητήματα της πόλης. Βέβαια, πρώτο βάζουν, αν θυμάμαι καλά, το κυκλοφοριακό και δεύτερο την αστική συγκοινωνία, τρίτο την καθαριότητα. Ακριβώς αυτό, όπως το είπατε, κύριε Παχλημίντζο, το νούμερο ένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης στο κυκλοφοριακό. Περιμένουμε αγωνία το μετρό, περιμένουμε τον καινούριο ΑΣΤ. Και αμέσως μετά είναι το κομμάτι της καθαριότητας, η οποία πραγματικά πρέπει να είναι αντικείμενο βελτίωσης. Φροντίζουμε με καινούργια οχήματα που παίρνουμε, με υπόγειους κάδους που βάζουμε, με τους εργαζόμενους δίπλα μας, έτσι ώστε να το βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα και όχι να το χειροτερεύσουμε. Είναι πραγματικά θέμα
η καθαριότητα της πόλης και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη, που ξέρετε, με όλη αυτή την άνθηση που σας ανέφερα προηγουμένως, με τα καταστήματα, με τα εστιατόρια που είναι γεμάτα, με τα ξενοδοχεία, δημιουργεί με τη χρήση του δημόσιου χώρου που μετά τον κορονοϊό πολλοί κόσμος αξιοποιεί τους δημόσιους χώρους που γίνονται πολύ καλύτεροι. Σημαίνει ότι η καθαριότητα πρέπει να βελτιώνεται και αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Κάποτε πάντως η καθαριότητα ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα. Τώρα χαίρομαι τουλάχιστον ότι είναι μετά το κυκλοφοριακό και ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι.